παιδιάς. Καλώς ήρθατε στο vlog μας νούμερο 10. Φτάσαμε στο 10 ρε παιδιά, στο 10ο καλό. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε στα μισά βέβαια ακόμα τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, γιατί είναι 25, οπότε έχουμε ακόμα. Όπως βλέπετε, είμαι με το μπουρνουζάκι μου, μόλις βγήκα από το μπάνιο. Γιατί σε λίγο, σε τι ώρα είναι, για να δω. Είναι 3 η ώρα, σε μία ώρα πρέπει να φύγω. Έχω να πάω σε γάμο. Θα μου πεις τώρα γάμο χριστουγεννιάτικα. Κι όμως, παιδιά, η γάμη τα Χριστούγεννα είναι η πιο ωραία, πιο. Όχι κυριλέ, η πιο ωραία στολισμένη συνήθως. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Είναι αγαπημένοι μου εμένα, δηλαδή τους προτιμώ από το καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ basic με τα κτήματα και αυτά. Οπότε έχουμε να πάμε σε ένα γάμο πολύ κυριλέ. Γιατί μάλλον θα πάμε και μετά στο Hilton. Θα είναι εκεί το ζευγάρι, θα είναι εκεί η σουίτα τους. Θα πάμε και εκεί, θα τρυπώσω μέσα. Οπότε θα έχει και πολύ backstage από το γάμο, πέρα ως καλεσμένος. Αλλά θα έχω και αρκετό backstage. Δεν μπορώ να σου πω όμως πολλές λεπτομέρειες γιατί θα πάω σε αυτό το γάμο. Ξέρετε εσείς, είναι το μυστικό μας, το έχετε καταλάβει. Οπότε πρέπει να ετοιμαστώ σιγά σιγά, να στολιστώ. Δεν ξέρω τι θα βάλω, καμιά πουκαμισιά όπως πάντα, κανένα μαύρο, τίποτα τέτοιο, απλά πράγματα. Αλλά πριν ετοιμαστώ, πρέπει να πάμε να γράψουμε και διμέρα στον κάκτο. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, οπότε πρέπει να πάω μια στο στούντιο. Τι κουραστικό, πρέπει να το φέρω εδώ κάτω στο δωμάτιο καλύτερα. Να τελειώνω, να μην ανεποκατεβαίνω. Anyway, οπότε θα ντυθώ ένα λεπτάκι και πάμε να γράψουμε στον κάκτο διμέρα μας. Ντύνομαι σε 3, 2, 1, go! Έτοιμος! Πολύ simple, θα σας δείξω μετά το ολοκληρωμένο outfit, όταν θα βάλω και το παπούτσι. Ελπίζω παιδιά στο γάμο να έρθει και η Εύα. Μακάρι, όσοι δεν την ξέρετε θα την γνωρίσετε όμως. Ελπίζω να είναι εκεί, δεν έχω μιλήσει σήμερα μαζί της να μάθω. Anyways, πάμε να σας δείξω ολοκληρωμένο το outfit και να γράψουμε στον κάκτο. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρω δεν φαίνεται πολύ καλά, έχει λίγο σκοτάδι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, αλλά ό,τι μπορώ θα σας δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το πουκάμισο, ένα μαύρο απλό πουκάμισο, γκρι παντελονάκι, άσπρο παπούτσι με μια μαύρη stripe γραμμή. Απλά πράγματα, έτσι δεν θέλουμε τίποτα τρελό, μην τρελαθούμε κιόλας. Έλα να φύγει το 9. Πάμε. Το 10 το καλό. Έλα το τυχερό. Άντε. Stop. Μπράβο. Φύγαμε. Φτάσαμε στην εκκλησία παιδιάς, δεν ήρθε η Εύα, μόνος μου τελικά θα είμαι. Τι να κάνεις, anyway πάμε έξω γιατί ήρθε ο γαμπρός, πάμε να το δούμε. Γούνα Χουντάλλας, εξαιρετική ποιότητα, από μοσχάρι. Πάταμε, πάνω μου δεν είμαστε καλά, περιμένοντας την ύφη. Πού είσαι ρε γάτ μου, έχουμε ψωδιάσει εδώ πέρα, πού είσαι ρε νυφούλα. Ωραίο φόντο πίσω. It's coming! Come on! Πάμε! Η ώρα είναι καλή, παιδιά! Ξεκινήσαμε! Νιώθω μόνο στην τοποθεσία χολαργός, αλλά για χαλαρωμένη. Άντε, θα πατρευτούμε. Τελείωσε ο γάμος. Τελείωσε ο γάμος, να ζήσει το ζευγάρι, να ευτυχήσει ό,τι επιτιμεί. Τώρα ρίχνουν το ρύζι έξω, βαριέμαι να πάω. Αλλά ήρθε η ώρα να φύγω για το Hilton. Ώρα για shooting. Φύγαμε. Κλίδα. Εξαφανίσου, Δημήτρη. Εγώ να εξαφανιστώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριος όμως να εξαφανιστώ. Μέσα από την εκκλησία. Αυτό είναι ντροπή και αμαρτία. Αλλά φεύγω, πάω Hilton, γεια. Μόλις πήγαμε παιδιά από την εκκλησία, όπως σας είπα η Εύα δεν ήρθε σήμερα, αλλά είναι εδώ ο άντρας της. Πού είναι η Εύα, γιατί με παράτησε. Σπίτι, κοιμάται. Και γιατί δεν ήρθε. Μαριόταν. Μαριόταν, ναι, καλά. Αυτό θα μου το πληρώσει. Ναι. Θα γίνει χαμός. Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, φύγαμε για Hilton, για backstage υλικό. Ετοιμαστείτε. Φτάσαμε Hilton.
Στα ουράνια, Παναγιά μου, τι κρύο είναι αυτό, αέρας δεν υπάρχει πουθενά. Queen, yes, Δέσποινα. Hilton Queen. Αυτή είναι θέα. Καλά, βέβαια, σπίτι μου έχω καλύτερη, είναι η αλήθεια, αλλά παλεύετε και εδώ. Λογικό. Oh, Acropolis. Oh my god. Unbelievable. Απεριόριστη θέα. Μόνο για σαν. Πάρτε μάτι. Χαλαρώστε μαζί μου. Και ξεκινάει η φωτογράφησή μου τώρα. Φως. Πώς είπα. Ευχαριστώ. Σας έχω φέρει σε μέρη που δεν μπορεί να έρθει κανένας. Είμαστε στα άδυτα. Εδώ δεν πατάει κανείς ψυχή. Είμαι από την πίσω πλευρά. Για να δούμε τι βρίσκεται. Wow. Δεν έχει έρθει ποτέ κανείς εδώ πέρα. Α, ακριβώς το ίδιο και από πίσω είναι. Δείτε εδώ. Ένας μπαλκόνι απεριόριστο όπως και από την μπροστινή πλευρά. Α, το ανακαλύψαμε κι αυτό. Μυστήριο. Τι έχει από εδώ. Απλά από εδώ δεν φαίνεται Ακρόπολη. Αυτό είναι το κακό. Γι' αυτό είναι όλοι από μπροστά. Πω, τι κρύο είναι αυτό όμως. Αλλά κουινάτα, έτσι. Κουινάτα. Μια χαρά, μια χαρά. Φύγαμε, παιδιά, από το Hilton. Δεν πήγαμε τελικά στη σουίτα. Βαριόμασταν πάρα πολύ. Οπότε την κάναμε κατευθείαν ώρα για δεξίωση. Οπα. Τι έγινε. Ο Queen. Πήγε από το Max μόνοι άλλοι. Δεν την νοιάζει τίποτα. Φαίνεται. Πάει για το DI, κοπέλα. Φτάσαμε στο χώρο της δεξίωσης, είμαστε στο κέντρο αξιωματικών. Που είναι άτο έτσι, δεν μπαίνει όποιος και όποιος. Δηλαδή ούτε εγώ. Εγώ. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Περικλή τι κάνει, εφ. Συμπόσιο. Όπα. Παναγιά μου. Προχωρεί. Παιδάκι, τι κάνεις και δεν έχεις σχολείο αύριο. Γρήγορα για διάβασμα. Εντάξει, κουινάτη αίθουσα, τέλεια. Yes. Αναμένοντας το ζευγάρι για είσοδο. Ξεκινάει η είσοδος. Φώτα παρακαλώ να σβήσουν τώρα. Θα το θολώσω λίγο για να μην φαίνουν τα πρόσωπά τους, να ξέρετε. Ουουου, χαμός, yes to it, yes. Πανικός. I love you so much, baby. Yes, rock. Πόσο creepy αυτό από πίσω μου. Παναγία μου. Κάποιος είναι τώρα γύρω, αλλά δεν το ξέρω. Here! Τι έγινε? Πάρα χορέψω. Για άλλη μια φορά λιτοδίαιτος. Καλά μην το βλέπετε, έτσι είναι πολύ μικρό το πιατάκι. Έλεος και αυτοί επίσης το κάνουν για να φαίνεις ότι τρως 10 εκατομμύρια φαγητά. Όχι, έχει 10 εκατομμύρια φαγητά είναι η αλήθεια, αλλά καλή μας όρεξη, παιδιά! Ήρθε και το γλυκό! Εντάξει, ομορφούλη, χριστουγεννιάτικο, για να δοκιμάσω. Κρέμα γιώτης. Τι είναι αυτό, βαριέμαι πραγματικά, θέλω να φύγω, πραγματικά θέλω να φύγω, θέλω να βαριέμαι τώρα. Την κάναμε παιδιά, εντάξει δεν παλεύετε με τη μουσική, εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με αυτές τις μουσικές, όχι υποφέρω, τα αυτιά μου έχουν πάρει φωτιά, έχει πάρα πολύ ζεστή εκεί μέσα, οπότε ήρθε η ώρα για σπίτι, για νάνι. Άντε, πού είναι ο σοφέρ μου. Σοφέρ, σοφέρ. Κοιτάξτε, αίθουσα φοβερή. Εντάξει, έτσι, red carpet, κουινάτο. Μπορώ να την κάνω. Α, ήρθε ο σοφέρ. Δεν έχει έρθει τελικά ακόμα ο σοφέρ. Θα γίνει χαμός. Καλά, παιδιά, σε αυτό το vlog πόσο μόνος είμαι. Μόνος. Πράσινο το φανάρι. Πορτοκαλί. Κόκκινο. Πάμε. Μπράβο. Αλλά ο σοφέρ δεν εμφανίστηκε ακόμα. Σοφέρ. Χαμπάρι ο σοφέρ. Είναι ο σοφέρ. Είμαι στην Αθήνα, στο κέντρο και εγώ ψάχνω το σοφέρ. Είναι κατάσταση αυτή, έξω από το Λαδάδ. Λαέδ, Λαδάδ λέω, Queen. Λαέδ.
Λαέδ, ξύπνα! Λαέδ, ξύπνα! Μην τους πιστεύεις, μην τους στηρίζεις. Με κοιτάει ο κόσμος, τραγουδάω μόνος. Εμα επιτέλους, ήρθε ο σοφέρ! Πού ήσασταν τόση ώρα? Δεν θα περιμένουμε στο κρύο 10 ώρες. Είχε κίνηση. Είχε κίνηση? Απολύεσαι. Γιατί σάμα τη με πλήρωνε. Τώρα δεν θα σε πληρώσω. Άντε, γεια! Γεια! Ουφ, επιτέλους παιδιά, έφτασα σπίτι, η ώρα έχει πάει 12.30. Κουράστηκα είναι η αλήθεια. Ξέρετε, είχε πάρα πολύ ζεστή εκεί μέσα γιατί δεν είχε εξαρισμό και είχε και μια καπνίλα, να το πω, δεν ξέρω τι φάση. Και μου πιάσε ένας πονοκέφαλος, μια σαλάδα, μια υπνηλία. Με το που βγήκα έξω, παιδί μου, νιώσα άλλος άνθρωπος. Ήταν αυτό εκεί πέρα. Anyways, ωραίος ήταν ο γάμος, δεν μπορώ να πω. Γενικά, στο είπα, όλη η χριστουγεννιάτικη γάμη είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ διαφορετική από τους υπόλοιπους. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Τα λέμε στο αυριανό vlog γιατί είμαι και πτώμα τώρα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλές στούδιες, χωρίς πλάκα. Οπότε τα λέμε tomorrow. Γεια σας. Αν θέλεις ένα like, άφησε και σχολείο. Πάντα και εδώ καμπανάκι, να σε και ο πρώτος εδώ. Μην ξεχάσεις εγγραφή, για να είσαι μια κουμή. Ο Πατίας, ο Πατής, καλά Χριστούγεννα, ο Πατίας.